Κάλεσμα στους φορείς να δουν από κοντά τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, απεύθυνε η πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, Νατάσα Μπέγκα. Στο κάλεσμα αυτό ανταποκρίθηκαν από πλευράς Δήμων ο Δήμαρχος Σωμάς Μπέγκας, εκπρόσωποι των Δήμων Ζήτσας και Υπογονίου, ενώ από πλευράς οργανισμών ανταποκρίθηκε η Διευθύντρια των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου Χατζικώστα, κυρία Κωστή. Η απογοήτευση της Προέδρου της ΕΛΕΠΑΠ ήταν διάχυτη, καθώς περίμενε μεγαλύτερη ανταπόκριση στο κάλεσμά της, προκειμένου, όπως είπε, να ενημερώσει τους Δημάρχους για το έργο της ΕΛΕΠΑΠ που αφορά σε ενήλικες που θα μείνουν στις στέγες. Είναι χαρά μας και τιμή μας που ο μόνος που ανταποκρίθηκε είναι ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Μπέγκας, όπως επίσης ήρθαν εκπρόσωποι από το Δήμο Ζήτσας και το Δήμο Απογωνιανής. Όλοι οι άλλοι και δήμαρχοι και κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων μας αγνοήσαν επιδεικτικά. Και δεν αγνοήσαν επιδεικτικά εμένα, αγνοήσαν επιδεικτικά το μεγαλύτερο έργο κοινωνικής πρόνοιας που έγινε στην Ήπειρο. Είναι ένα έργο, ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει άτομα με νοητική υστέρηση, άτομα με επίκτητες αναπηρίες, όταν και εφόσον οι γονείς δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν ή να τα βοηθήσουν ή οι γονείς έχουν πεθάνει. Το έργο έχει τελειώσει. Είμαστε στη φάση του να... Έχει τελειώσει και ο εξοπλισμός. Τα πράγματα τα έχουμε αποθηκευμένα όλα στην ΕΛΕΠΑΠ. Το έργο μας παραδόθηκε και τώρα το επόμενο βήμα είναι να βγάλουμε άδειες λειτουργίες, όπως ορίζει ο νόμος, να προκηρύξουμε τις θέσεις για το προσωπικό και να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις που υπάρχουν, ώστε και το προσωπικό να εκπαιδευτεί, αλλά και αυτοί που θα μένουν μέσα εδώ πια μόνιμα, να εκπαιδευτούν κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα κέντρο πρότυπο. Είναι ένα κέντρο φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία και επίκτητες αναπηρίες. Οι γονείς θα μπορούν να έχουν στενή σχέση και επαφή με το παιδί τους, θα μπορούν, αν θέλουν, να το παίρνουν Σαββατοκύριακο στο σπίτι, θα μπορούν να το παίρνουν Χριστούγεννα, Πασχαλιά, καθώς επίσης, αν εκείνοι θέλουν, ακόμα και το καλοκαίρι για διακοπές. Κυρία Μπέγκα, πού σταματάει όλη αυτή η διαδικασία? Δηλαδή, τι σας λείπει και δεν ξεκινάει το κέντρο και ποιος ήταν ο λόγος που καλέσατε τους δημάρχους? Καλέσαμε τους δημάρχους για να τους ενημερώσουμε τι έχει γίνει στην Ήπειρο. Αλλιώς πώς θα το μάθαιναν οι δήμαρχοι και πολύ περισσότερο οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Γιατί ασφαλώς οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων θα ξέρουν αν και εφόσον υπάρχουν παιδιά με αναπηρίες που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν εδώ στο Δήμο τους. Δεν είχαμε ήδη αιτήσεις, κυρία Μπέγκα, γιατί θυμάμαι ότι σε παλιότερα ρεπορτάζ μας είχατε πει ότι υπάρχουν τα παιδιά αυτά. Έχουμε αιτήσεις, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους. Εκτός αυτού, είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον τόπο μας, ώστε θα έπρεπε, αυτό θα είναι η δική μας επιθυμία και η προσπάθεια, να γίνει γνωστό σε όλη την Ήπειρο. Δεν είναι να το ξέρετε εσείς κι εγώ ή τα ξέρουν τα Γιάννα και κάποιοι που έρχονται σε επαφή μαζί μας. Παρόν στην ενημέρωση, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών Θωμάς Μπέγκας, ο μόνος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Ο κύριος Μπέγκας αναφέρθηκε στη σημασία του έργου που επιτελεί η ΕΛΕΠΑΠ, ενώ αναφερόμενος στις στέγες υποστήριξε ότι είναι ένα μεγάλο έργο που θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση των όρων ζωής των ανθρώπων που θα ζήσουν εκεί. Καταρχήν να πω ότι η ανταπόκρισή μου στην πρόσκληση της ΕΛΕΠΑΠ να έρθουμε σήμερα εδώ για να δούμε πραγματικά αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο έχει επιτελειστεί ήταν μια οφειλόμενη τιμή. Με απόλυτο σεβασμό απέναντι στο σπουδαίο συνολικά έργο της ΕΛΕΠΑΠ, στο σπουδαίο έργο του Διοικητικού της Συμβουλίου, αλλά οφείλω να ξεχωρίσω ένα πρόσωπο μέσα από όλα αυτά, στο σπουδαίο έργο της φίλης της Νατάσας Μπέγκα. Η προσφορά στον τόπο της ΕΛΕΠΑΠ
όλα αυτά τα χρόνια είναι μέγιστη και οφείλουμε όλοι να δηλώσουμε το σεβασμό μας. Πραγματικά έχει γίνει ένα σπουδαίο έργο το οποίο έχει αναφορά τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και έχει αναφορά ουσιαστικά την κοινωνική πολιτική, την οποία οφείλουμε σαν φορείς του κράτους να προσφέρουμε σε ένα σύγχρονο κράτος προς αυτές τις κοινωνικές ομάδες.